gotta get that. Gotta get that, 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 that. Boom, 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 gotta get that. Boom, 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 gotta get that. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Local Report στο μεσημέρι. Γιατί πότε ήταν το πρωί, ήταν παλιά το πρωί, αλλά τώρα δεν φεύγει. Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο είναι απόγευμα. Το Σαββατοκύριακο είναι απόγευμα και είναι πάρα πολύ ωραίο και έχω την εντύπωση ότι αυτό το απόγευμα θα είναι ξεχωριστό αυτό το Σάββατο. Γιατί το Local Report by Join θα μεγαλώσει κατά πολύ η παρέα του συγκεκριμένα. Σε αυτό το πλατό θα δείτε όχι δύο, όχι τέσσερα, αλλά έξι άτομα και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την τελική φάση. Τη φάση όπου επιλέχθηκαν κάποια άτομα από αυτά που ήρθαν στην παρέα. Ύστερα από συμβούλη επί συμβουλίων. Έτσι, και ύστερα από 29 κατασκευαστές πλυντηρίων. Όλοι αυτοί αυτούς συνιστούσαν. Όλοι αυτοί λοιπόν μας συστήσανε αυτά τα παιδιά και μας συνέστησαν επίσης αυτά τα παιδιά. Και εμείς τα πήραμε και θα περάσουν από ένα crash test, από έναν semi-final και εσείς θα κληθείτε να πείτε τη γνώμη σας, γιατί η γνώμη σας μετράει στο κάτω-κάτω. Βεβαίως και στον τελικό θα δείτε μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Δεν το αποκαλύψουμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ καυτό. Δεν το αποκαλύψουμε, μόνο εμείς θα ευχαριστήσουμε τη σοκολάτα, τη Join, η οποία μας έχει δώσει όλον αυτό τον καιρό τα φώτα της και την παρέα της, αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτά τα παιδιά, τα όμορφα τα παιδιά. Ωραία, θα κάνουμε μια ωραία παρέα. Τα αγόρια και τα κορίτσια που ήρθαν στην παρέα μας, λοιπόν, εδώ στο Local Report by Join. Και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπου μπορείτε να την βρείτε παντού και σε έξι καταπληκτικές γεύσεις. Σε διπλή επίστρωση σοκολάτας, σε αμύγδαλο, σε τζαντούγια, σε καραμέλα, σε βάφλα και σε μπισκότο. Αυτά τα πάμε όλα λοιπόν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Join, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Και πάλι και πάλι και πάλι. Χάλασε ο καιρός. Και παίζει τον αυλό σου να αλλάξει. Χάλασε, παιδιά. Έχεις δει ότι σε κάποιες χώρες, ειδικά στη Λατινική Αμερική, χορεύανε για να έρθει βροχή? Το χώρο της βροχής. Όχι. Δεν το ξέρεις αυτό, ότι χορεύανε. Γύριζανε γύρω από τη φωτιά και προσευχόντουσαν στο Θεό της βροχής για να έρθει. Γι' αυτό γύριζανε γύρω από τη φωτιά. Οι Ινδιάνοι δεν ήταν αυτοί? Όχι, υπήρχαν και. Βασικά οι Ινδιάνοι που είναι. Ποια? Οι Ινδιάνοι που είναι. Σε ποια χώρα? Αλλά στην Αμερική ήταν. Ναι, αλλά. Και οι Ινδιάνοι, αλλά και γενικά και άλλες φυλές, τώρα δεν ξέρω ποια συγκεκριμένη έκανε το χώρο της βροχής. Και οι Αθήγκανοι. Οι Αθήγκανοι, δεν το κάνουν αυτό. Το χώρο της βροχής, οι Αθήγκανοι. Ναι, δεν γυρίζουν γύρω. Οι Αθήγκανοι υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά δεν γυρίζουν γύρω-γύρω από τη. Για από να τη ζεσταθούν. Αυτό το κάνουν και για να φέρουν βροχή. Για να κάνουν έτσι τα τερτύπια του, τα ερωτικά. Αυτό είναι κλαπατσίμπα. Τα παιχνίδια, τα ερωτικά. Δεν θυμάσαι σε μια ταινία με τη Βουγιουκλάκη που είχε ερωτευτεί τον Παπαμιχαήλ. Και είχαν πάει. Όχι, ο Παπαμιχαήλ δεν ήταν Αθήγανος, αλλά είχαν πάει που έκανε τον Μπίπι τότε. Που κάνει τον Μπίπι. Μπίζει και τώρα πρόσφατα. Όχι πρόσφατα. Τώρα είναι. Σύντομα. Την έπαιξε πριν. Εγώ νομίζω θα τη βάλει. Πόσο καιρό. Τέλος πάντων, ναι. Πριν κάτι εβδομάδες, εν πάση περιπτώσει, όπου είχαν βρεθεί σε ένα πανηγύρι με Αθήγκανους και ήταν η Ελίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλου που πηδούσαν πάνω από τις φωτιές και κοιταζόντουσαν. Και έκανε η Ελίκη έτσι, έκανε ο Δημήτρης έτσι. Έκανε η Ελίκη έτσι και στο τέλος. Και πηδούσαν πάνω από τις φωτιές. Και πηδούσαν πάνω και τελικά τι καταλήξαν να κάνουν. Και τελικά καταλήξαν να. Ναι, μαζί. Και η αγάπη. Ζωή, και στη ζωή και στην ταινία. Μπράβο στη φωτιά, λοιπόν. Ωραία χρόνια εκείνα. Ωραία χρόνια. Πολύ ωραία χρόνια. Εμείς ούτε καν σαν ιδέα δεν υπήρχαμε τότε. Να σου πω κάτι, οι ελληνικές ταινίες ήταν πάρα πολύ ωραίες. Και τις βλέπεις και τις καναβλέπεις, ρε παιδί μου, και δεν τις χορταίνεις. Και πραγματικά τις βλέπεις με την ίδια όρεξη, ενώ ξέρεις τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν σε ενοχλεί να τις ξαναδείς. Και το παράδοξο ήταν ότι ενώ κάθε φορά ξεκινούσαν από ένα με αντίξωση συνθήκη αυτοί οι δύο, ήταν και μαζί, παίζανε πάντα μαζί. Και καθημερινά καταλήγανε απόλυτα ερωτευμένοι και φεύγανε με ένα ωραίο τραγούδι. Ναι. Και όχι μόνο ωραίες είναι και με την Αλίκη και με το. Αυτή η συγκεκριμένη παίζανε και εσύ για μαζί, δηλαδή. Αλλά, ναι, εντάξει, ήταν το εθνικό μας ζευγάρι, ρε εσύ, τότε. Τότε υπήρχε. Έχουμε εμείς ζευγάρι, σταρουμπισμός, τότε υπήρχε. Τότε ήταν οι ένδοξες, οι εποχές των στάρ. Τώρα δεν έχουμε καυτό ζευγάρι που να είναι, ξέρω εγώ, να ξέρει ότι ο ένας χωρίς τον άλλο δεν κάνει. Κάποιο καυτό ζευγάρι της showbiz, τώρα οι μόνοι που μου έρχονται στο μυαλό δεν είναι Έλληνες, είναι η Μπραντζελίνα. Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά και πάλι και αυτοί κάνουν ο καθένας μόνος του. Οι άλλοι ήταν. Ναι. Βρακοί και κάτι άλλο. Ναι. Τέλος πάντων. Θεός χωρέσει στους ανθρώπους. Παναγία μου, τι λέμε. Φυλακή το στοματί μας. Λοιπόν, νομίζω. Θα το πεις. Θα το πω. Επειδή έχει ο καιρός αλλάξει και έχει και γυρίσματα και γύρισε και μας έχει σκάσει πολύ άγρια, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πω τον καιρό. Κορίκια,
Τι θα έχουμε σήμερα στην Αττικούλα μας? Δεν φαντάζομαι. Σήμερα στην Αττικούλα μας, παιδιά, 10 βαθμούς Κελσίου. Μόνο. Δεν έχω να δώσω ευρώ σήμερα. Μόνο 10. Μόνο 10 βαθμούς. Όχι, εννοώ τώρα για την Αττικούλα μας το λέω. Λοιπόν, 10 βαθμούς Κελσίου και θα σημειωθεί και πτώση. Το βραδάκι, η υγρασία είναι 40%. Η αισθητή θερμοκρασία αυτές τις ώρες είναι, όπως σας είπα, 10 βαθμού Κελσίου. Οι προβλέψεις των πόλεων στηρίζονται σε μοντέλο καιρού και παράγονται αυτόματα. Διαβάστε τη διαφήμιση κάτω του site, παιδιά. Δηλαδή, αν είχε το θεό, οι τρέχουσες τιμές παράγονται από το σταθμό Αθήνα Παγκράτη 2. Έτσι λέει εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, αυτό ήταν το site που έπρεπε να αλλάξει. Ναι, αυτό ήταν το site που έπρεπε να αλλάξω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα σας πω ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 10 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι έθριος. Με θερμόμετρο έξω, θα το καταλάβει. Έχουμε, η ταχύτητα του ανέμου είναι 3 μποφόρ και η κατεύθυνση του ανέμου είναι βόρειος. 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 Ποιος ήταν ο Βόρειος? Ο Βαρδάρης από πού είναι? Δεν ξέρω, από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βαρδάρης έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά τι είναι, Βόρειος, είναι Νότιος, τι είναι? Βόρειος. Για να έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, βόρεια δεν θα είναι. Ναι, οκ, σε σχέση με την Αθήνα. Βόριος. Βόρειος. Ας πούμε ότι είναι Βόρειος, δεν ξέρω από πού είναι. Ας πούμε ότι είναι Βόρειος. Λοιπόν, πάω στον πίνακα να γράψω τη συμβουλή της ημέρας. Oh. Τι να γράψω όμως, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι μελαγχολικό αυτό το καιρό. Να βάλουμε κάτι μελαγχολικό. Φορέστε μαύρη διάθεση. Μαύρη διάθεση. Φορέστε μαύρα σήμερα. Μαύρα παντού. Ναι, και εγώ μαύρα φοράω. Ναι. Φορά φοράω τα μαύρα. Καφέ, άρα δεν έχει σημασία. Θα μπάω. Βάλε. Βάλτε κάτι μαύρο και καυτό. Χρησιμοποιήστε και τη λέξη καυτό. Κάτι. Μαύρο και καυτό. Πάνω σου. Γιατί να μην είναι και καυτό. Μαύρο πάνω σου. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας. Και όποιος θέλει, ας το πάρει. Όπως θέλει. Όπως θέλει. Σε βλέπω τρελά. Θέλεις να βάλεις μια μαύρη ζακέτα. Βάλτε. Βάλε μια μαύρη ζακέτα. Θέλεις να βάλεις ένα μαύρο γουνί. Βάλε ένα μαύρο γουνί. Βάλω ό,τι μαύρο έχεις πάνω στη λάπα σου. Εν πάση περιπτώσει. Και βγες έξω με πάθος. Και βγες έξω με τόλμη και γοητεία. Ιδιαίτερα κεφάτη. Όχι, μια χαρά. Είμαι, απλά με πονάει λίγο η μέση. Ναι. Είναι από τα κρύα, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, προτείνω να δώσουμε το πρώτο μας μπρεκάκι για σήμερα. Και να επιστρέψουμε κάτι. Και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις κόλαφο. Δηλαδή, τι κόλαφο. Κολούμπρα. Τορτίνι, κολούμπρα, καυτές, καυτές. Πεσινό μας καλοκαίρι, του ερωτά μας τα γιοχέρι. Τρομερός ο Άγης και λέει την Γκάγκα σήμερα στο Λόκαρι. Πού τα θυμήθηκε αυτά? Άγιε, 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 αχ, για σένα η ζωή, ρε Άγιε. Σήμερα κυκλοφορεί γυμνός στο στούντιο, Άγιε. Τι? Δεν ξέρω, είναι η μέρα του μάλλον. Γυμνός, όταν λες γυμνός. Τελείως. Τσιτσίδι. Με το εσώρουχό του. Χωρίς εσώρουχο, σου λέω. Θέλει να εριστεί. Δεν ξέρω γιατί. Τον είδε σε σύναντη κυκλοφορία, έτσι. Όχι, γύρισε αμέσως πλάτη. Αλλά τρέχει γυμνός γύρω-γύρω. Ρε Άγιε, δεν μας τα πει αυτά. Αν έρθει στην Παλίνη και δείτε να τρέχει γυμνός γύρω-γύρω, είναι ο Άγιος Εποκλήτης. Παντρεμένος άνθρωπος και όλες. Έχει οικογενειάρχης. Τι να πω, Χριστέ μου. Δεν είναι καλά και όχι. Πάει ο μακαρίτη σου. Φούντωσε, έπεσε ο Μαϊκρή. Φούντωσε. Φούντωσε ο Άγιος και με αυτά που λέει έπεσε κάτω και το. Ο άντρας μου. Λοιπόν. Στεναχωρήθηκε. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδί μου με την joint τη σοκολάτα, παρέα στο θέατρο του Παραλόγου. Στην εκπομπή η οποία είναι υπεύθυνη για την παραπληροφόρησή σας. Και επίσης θέλω να σας πω ότι είναι υπεύθυνη όμως και για την παρέα σας, γιατί. Εκτός του ότι σας κρατάμε παρέα τα μεσημέρια, όσοι είστε τόσο. Τόσο, πώς θα το πω. Τόσο. Καμένοι όσο εμείς τα έλεγα. Α, εκεί ήθελαμε να καταλήξουμε. Βλέπετε Local Report, αλλά όσοι είστε όμως επίσης και τόσο γλυκούλιδες, όπως η Joy. Νομίζω όπως εγώ, γιατί γίνεται. Όχι καλέ, για την Joy το εννοούσα. Εγώ δεν είμαι γλυκούλη. Εσύ είσαι μία γλύκα από μόνο σου. Είσαι μέλη. Ναι, σαν την τσικουλάτα τσικητά. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς αν θέλετε να δείτε τις τρομερές εκπλήξεις που σας ετοιμάζουμε. Έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο, το semi-final από όλα τα παιδιά. Final! Βεβαίως! Μένω στο μια φωνή. Semi-final! Όπως το ακούσουμε. Έρχεται και δεν μπορούμε να περιμένουμε.
έρχεται το Σάββατο αλλά και την Κυριακή σε επανάληψη. Να απολαύσετε όλα αυτά τα παιδιά που περάσαν από την παρέα μας. Θα περάσουν και από κάποιες δοκιμασίες για να καταλήξουμε στο μεγάλο τελικό. Επικίνδυνες δοκιμασίες, πες το. Επικίνδυνες δοκιμασίες, βεβαίως. Ερωτήσεις κόλαφο, όχι σαν αυτές που ρωτάγαμε. Αυτές ήταν απλές, τώρα ερωτήσεις έχουμε κατά κόλαφο, πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος τελικά. Πόσα. Τελικά αυτοί που διαλέξαμε και διαλέξατε. Είναι αυτοί που αξίζουν να γευτούν αυτή τη νίκη. Θα τα μάθετε όλα αυτά το Σαββατοκύριακο. Θα τη γευτούν τη νίκη. Θα τη γευτούν τη νίκη, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα επίσης γιατί. Το εορτολόγιο δεν μπορώ να το λέω. Γιορτάζει ο Αζαρίας, ο Ανανίας, η Ανανούλα, ο Δανιήλ, η Δανιηλία, ο Διονύσιος. Α, ο Διονύση. Και ο Μισαήλ. Ποιο Διονύση έχω, ποιο Διονύση έχω. Γιορτάζει και ο Μισαήλ. Ποιο Μισαήλ. Έχεις εσύ κάποιο Μισαήλ ή καμιά Ανανούλα ή Ανανούλα και ο Ανανίας. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά, όλοι όσοι γιορτάζετε να χαίρεστε το ονοματάκι σας. Άμα σας λένε Ανανίες, έχετε πρόβλημα με το όνομά σας, το ξέρετε. Γιατί όχι, το δικό σου είναι καλύτερο. Πιο λογικό, ξέρω εγώ. Άμα να σου πω κάτι, τώρα είναι πολύ μπούλινγκ άμα το λένε Ανανία. Μην το λες αυτό, γιατί το δικό σου όνομα, ας πούμε, είναι συνηθισμένο και δεν σου κάνει αίσθηση. Ναι, αλλά το πόνιμο μου είναι μεγάλο. Φαντάζεσαι όμως σε κάποια άλλη διάσταση το Ανανίας να ήταν όπως είναι το Βασίλης ή το Γιώργος ή το Γιάννη. Σαν άλλη διάσταση. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ είχα πρόβλημα με το επώνυμό μου. Το είναι Μυστηλίογλου που είναι μεγάλο. Σιγά. Και επίσης είχα θέμα. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Και άλλοι έχουν μεγάλα ονόματα, αλλά δεν κάνουν έτσι. Αλεξόπουλος. Ναι, αλλά αυτό είναι. Γαστεράτου. Το δικό μου είναι πιο μεγάλο και πιο περίεργο βασικά. Γιατί, τι έχει. Γράφεται με δύο λάμδα. Και... ναι, έλα, ντες, έχει χτίσει κάτι μεγάλο πάνω σου. Κάτι μεγαλειώδες. Πέρα από το μυαλό μου, πέρα από την καρδιά μου, πέρα από την λάμψη μου, πέρα από πια. Έλα, ντε και τη γοητεία σου, να μην έχεις και ένα όνομα να το συνοδεύει αυτό. Όλα μεγάλα είναι. Να σου πω ρε λαμπερό αστέρι. Τι έχω. Θες τι έχεις εκεί πέρα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή τελειώνει η χρονιά και περνάμε υπέροχα όταν τελειώνει η χρονιά, κάνουμε ανασκόπηση γενικά της χρονιάς, έψαξα κι εγώ και βρήκα τα... Ναι, δεν ξέρω, όποια σκόπηση τέλος πάντων κάνουμε. Έψαξα και βρήκα τα καλύτερα και τα πιο hot αναζητήσεις που έγιναν φέτος στην Ελλάδα. Ναι, στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ, ναι. Μάλιστα. Ας πούμε, θες να ξεκινήσω, ας πούμε, ποιες ταινίες έγιναν πιο πολύ πιο αναζητήσιμες, βρε αδελφέ. Αχα, θέλω. Βασικά, θα σου πω το top 3, ας πούμε, το νούμερο 3, ας πούμε, το Spectre. Γιατί να μου τα πεις όλα. Θα τα πω όλα, θα πω όλα. Εντάξει, τα υπόλοιπα. Το Spectre. Spectre. Σε τι θέση. Στο νούμερο 3. Έχω να πω και τι με πας από το 3 και δεν με πας από το 10. Ωραία, στο 10 το Into the Woods, στο 9 το Crimson Peak, στο 8 η Θεωρία των Πάντων, το 7 το Interstellar, το 6 το Παιχνίδι της Μίμησης. Όλα τα έχω δει αυτά. Ναι, το 5 το American Sniper, ωραίο. Το 4 το Mad Max. Ωραιότατο. Ο Tom Hardy είναι το αγόρι μου. Το αγόρι σου εκδηλώθηκες επιτέλους. Εκδηλώθηκα, Tom. Στο τέλος του χρόνου περίμενες, ναι. Εκεί γίνονται καλές εκπλήξεις. Και αλήθεια λέω, ορίστε. Ναι, στο 3 το Spectre, στο 2 το Birdman. Το Birdman, πολύ ωραία ταινία. Και το νούμερο 1, φυσικά. Τι θα έψαχνω Έλληνα στο νούμερο 1 για ταινία φέτος. Όχι, μην το πεις ακόμα. Μην το πεις. Έλα, έχεις 2-3 ευκαιρίες. Όχι. Σιγά μην είδα το Star Wars. Είναι κάτι πιο βαθύ, βρε. Πιο βαθύ. Πιο βαθύ δεν γίνεται. Σκέψου το. Είναι η 50 αποχρώσεις του Γκρι, φυσικά. Δεν υπήρχε κι άλλη αναζήτηση. Λοιπόν, θέλω να σηκώσετε τα χέρια σας και να πείτε ένα. Το είδα και εγώ αυτό το έργο, όσοι το είδατε. Και εγώ το είδα, φορέσω ο Δαμάσκηνος. Εσύ δεν πήγες με το σουβράκι. Δεν είχες παρέα. Δεν είχες παρέα. Πάρε τον Άγι να πάτε. Παιδιά, συγγνώμη να σας πω λίγο κάτι. Εγώ πήγα και το είδα. Μόνη σου. Μαζί με την κολλητή μου. Εγώ πήγα με 6 φίλους μου και μας κοιτάγανε στο σινεμά και γελάγανε. Καλά και εσύ δηλαδή πήρες τους φίλους σου για να πας να δεις το 50 Shades of Grey. Αυτό πρέπει να το δεις με ένα τέρι, με μια κοπελίτσα. Ναι, αλλά στο σινεμά. Δεν πρέπει να το δεις στο σπίτι. Μέχρι να βγαίνεις στο σπίτι τώρα σιγά. Ναι, και ταυτίζεσαι με την ταινία. Τι ταυτίζεσαι, εδώ που τα λέμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλα μας τάξανε και άλλα εμείς είδαμε στο τέλος. Ναι, δεν ήτανε. Δηλαδή ήταν πολύ soft. Ήτανε να μου πεις τώρα τι περίμενες, Χριστιανή. Τι ήθελες να δεις. Τι ήθελες να δεις. Ήθελα να δω. Υποτίθεται ότι έγινε τόσος δώρος επειδή ήταν η μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Το βιβλίο το έχει διαβάσει. Όχι. Έχει γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Το ξέρω, αλλά το έχει διαβάσει μία φίλη μου και μου έστελνε αποσπάσματα κάθε τόσο. Το έχει διαβάσει και ο Άλεξ και μου έστελνε και αυτός επίσης αποσπάσματα. Έστελνε φωτογραφίες του που το διάβαζε. Ναι, από την τουαλέτα. Τώρα είμαι εκεί. Μου έστελνε φωτογραφίες έτσι. Το ούρι. Μέσα από την τουαλέτα. Τι χρώμα είναι η τουαλέτα σου και σε ένα μπέζ είναι.
ουρανού είναι, νόμα. Για να εμπνέσει την τουαλέτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι το 50 Cent of Grey έκανε αίσθηση, ρε παιδί μου. Αίσθηση έκανε. Όχι 50 Cent, ρε, 50 Cent. 50 Cent, είπα. Αϊ, παράτα μας, μωρέ, από εκεί πέρα. Πάλι ο Μπουρτζόβλαχε που θα μου πει σε μένα ότι το είπασαι. Που δεν πήγε να δεις αυτή την ταινία. 50 Cent of Grey, λέει. 50 Cent. Δώσε ένα break και επανερχόμεθα εδώ πέρα με άλλα καυτά. Top 10. Αυτό που σου λέω εγώ, θα μου πεις εμένα. Μπουρτζόβλαχε, πάρε εδώ μια φλογέρα ρε να παίξεις. Μην το χτυπείς πάλι. Αυτό που σου λέω εγώ που θα με πεις εμένα βλαχάρα. Επιστρέψαμε. 50 Cent είπα, όχι 50 Cent. Αυτή κόντρα δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Θα σου σπάσω και το μισό στυλό το επόμενο πάνω σου, το καταλαβαίνεις. Παιδιά, το άλλο μισό το έσπασε πάνω στην πλάτη του, ε. Αυτό που σου λέω εγώ. Στην τουαλέτα με το χρώμα του ουρανού έχει λοιπόν, πάει το ουρί. Εμείς, παιδιά, το μεταξύ είμαστε τόσο ανάποδη εκπομπή, όπου πίσω από τις κάμερες είμαστε φιλιά, αγκαλιές. Και μπροστά και με σπαλιά. Και μελομακάρονα. Μελομακάρονα. Ναι, γιατί ανταλλάζουμε μέλι και μακαρόνια. Ανταλλάζουμε μέλι. Τι εννοείς ανταλλάζουμε μέλι. Όχι, μωρέ, ανταλλάζουμε. Ανταλλάσσουμε τις ευχές μας και δίνουμε ένα στον άλλο γλυκά. Ναι, ναι, ναι. Και μπροστά από τις κάμερες... Βγάζουμε το μέλι. Βγάζουμε το άκτη μας. Ναι, 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 ναι. Σε σπάσω στο ξύλο. Να σε κάνω μελανιασμένο, σου πω εγώ. Αυτό που σου... Κακομύρι! Κακόμυρι! Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις. Μόλις θα πει... Μικρή παρουσιάστρια εγώ. Α, εννοούσες ηλικιακά. Ηλικιακά, ε. Εντάξει, αγάπη μου. Αγαπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, δώσε μου σε δεν παρακαλώ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη χημεία που υπάρχει εδώ πέρα. Δώσε μου τα επόμενα. Αντίδραση. Λοιπόν, παιδιά, επόμενη αναζήτηση για να φύγουμε. Λέγει εσύ, πλέω κι εγώ. Για δώσε. Εδώ είμαστε έτοιμοι να ληφθούμε με μέλη πίσω από τις κάμερες. Πίσω αλήφονται με μέλη. Παιδιά, δεν μπορείτε να δείτε τι γίνεται πίσω από την κάμερα. Είναι ο Άγιος εδώ με τον Άλεξ και αλήφονται με μέλη. Υπερβάλλεις κι εσύ, υπερβολές, υπερβολές. Εγώ να γλιστάω, δεν θέλω, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Έλα, δώσε μας τα φώτα. Λοιπόν, έρχομαι και λέω για τα ταξίδια. Είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ναι, με τι λεφτά όμως. Δεν χρειαζόμαστε λεφτά, χρειαζόμαστε... Φαντασία. Φαντασία. Και διάθεση. Πώς τα λες έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τα πιο hot ταξίδια στο εξωτερικό ήταν. Το νούμερο 10 ήταν το Θιβέτ. Για πότε, ποια περίοδο, για όλη τη χρονιά. Για όλη τη χρονιά, ναι. Μάλιστα, το Θιβέτ πήγα να πω. Δεν είναι Θιβέτ. Άλλο πράγμα, Θιβέτ. Το Θιβέτ, παιδιά, πόσο θέλω να πάω στο Θιβέτ. Στο Θιβέτ θες να πας. Πόσο θέλω να πάω να συναντήσω ανθρώπους, αυτούς τους καραφλούς. Γιατί είναι όλοι καράφλες στο Θιβέτ. Είναι κάποιων κιλών και φοράνε. Και φοράνε πορτοκαλί ρόμπες. Τι λες, μωρέ, όλοι αυτοί στο Θιβέτ. Αυτή δεν είναι στο Θιβέτ που είναι σαν το Βούδα. Αυτή δεν είναι. Αυτός θέλω να συναντήσω. Τους ιερείς. Τι να τους κάνει, θα τους δει στη Θιβέτ. Όχι, θέλω να μου δώσουν να μου μεταλαμπαδέψουν τις γνώσεις. Θα μεταλαμπαδέψει. Λοιπόν, συνεχίζουμε το νούμερο 9. Είναι Κίνα. Πώς φαίνεται Κίνα. Πολύ ωραίος προορισμός. Έχω πάει δύο φορές. Αλήθεια. Δεν έχω πάει ποτέ ωραία. Από πας έτρωγες τα φίδια που τρώγες. Μπράβο. Γλιστρούσε το φίδι. Αυτό δεν ρώτησα χθες. Ήτανε άγευστο. Άγευστο. Σαν κοτόπουλο, αλλά. Αλλά πιο μακρύ. Πιο σκληρό. Πιο σκληρό. Με το απ' έξω του, με το τσόφλι. Όχι και με το τσόφλι, ξέρω. Λοιπόν, στο νούμερο 8 ερχόμαστε στη Μάδα Ρώσα. Και πάμε στη Μόσχα. Μόσχα. Ήτανε να πάω Μόσχα πριν δύο μήνες. Αλλά δεν πήγες. Αλλά δεν πήγα, όχι. Λογικό. Ελβετία μετά βλέπω. Ελβετία στο νούμερο 8. Πήγα στην Ελβετία. Και στην Ελβετία. Πριν ένα μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Πήγα Γενέβη και Λοζάνη. Εκπληκτικά. Και ό,τι πρέπει τώρα για Χριστούγεννα, ό,τι πρέπει. Να πάρετε το τέρι σας, να πάρετε όποιον θέλετε. Βρέθηκε να πάτε. Για δουλειά πήγα. Α, εντάξει. Στο νούμερο 6, η μαγευτική Κούβα. Κούβα δεν έχω πάει. Το χρωστάω στον εαυτό μου. Α, το χρωστάω στον εαυτό σου. Στο 5, η Πράγα. Πράγα θα πάω μαζί με την Πάγια. Να πάτε μαζί την Πάγια. Στο νούμερο 4, Κωνσταντινούπολη. Α, Κωνσταντινούπολη έχω μείνει δύο μήνες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τρεις. Έχω καταγωγή από εκεί. Έξω και το μυστηλί Ογλου. Έχεις πάει ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ένιωθες σαν το σπίτι σου. Εντάξει, σαν το σπίτι μου δεν ένιωθα, αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Άρα δεν είσαι γεννήθη, από την Κωνσταντινούπολη. Στην προηγούμενη στη ζωή. Ξεπερνάμε και αυτό. Το νούμερο 2 πάμε στο Λόντον. Α, Λόντον. Λόντον 500 φορές. 500 φορές εκεί πέρα στο Λόντον. Ναι. And το νούμερο 1. Όχι, το νούμερο 2 είναι στο Ντουμπάι. Το 3 είναι στο Λονδίνο. Α, ναι. Συγγνώμη. Πήδηξα λίγο τα νούμερα.
Ντουμπάι, μακάρι να πάω και Ντουμπάι. Στο νούμερο 2 του Ντουμπάι και στο νούμερο 1 η πόλη του Φωτός. Το Παρίσι, αν και έχει λίγο πρόβλημα τώρα. Ναι, ναι, όχι, δεν έχει. Δεν έκαναν αναζητήσεις οι Έλληνες για Νέα Υόρκη. Κατάλαβες. Πώς το πάθανε αυτό. Είναι Αμερικάνικο προτεκτοράτο, δεν θέλαμε να πάμε. Πώς το πάθανε αυτό. Εδώ, το παράδοξο είναι με τις αναζητήσεις ναι. Στην Ελλάδα. Για δώσε τα φώτα στο νούμερο 10 η μαγευτική Λευκάδα. Βεβαίως. 9 η Πελοπόννησος. Δηλαδή ναι. Ψάχνουν γενικά Πελοπόννησο και όπου πάμε. Καμιά Μυκονάρα θα είναι στο πρώτο. Δεν, ναι. Δεν υπάρχει καν η Μύκονος. Δεν υπάρχει καν η Μύκονος, σαν προορισμό. 8 η Πάργα, 7 η Χαλκιδική, 6 η Αλόνισος. Ναι. 5 η Νότια Κρήτη. Μάλιστα. 4 η Κεφαλονιά. Ναι. 3 η Κυκλάδες συνολικά. Μάλλον εκεί μπαίνει η Μύκονος. Ναι, 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 στο 3. Στο 3. Στο νούμερο 2 η Μεσσηνία. Μεσσηνία. Ναι. Πώς και έτσι. Μη στο ξέρω. Νούμερο 2 κιόλας. Καλά, που να δεις το 1. Για πες. Στο 1, νούμερο hot προορισμός για το Google τουλάχιστον. Είναι η Αίγινα. Κοίταξε, είναι πολύ ωραία στην Αίγινα. Δεν έχει χτιστεί. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Έχεις πάει στην Αίγινα εσύ. Έχω πάει στην Αίγινα, στην Αγία Μαρίνα έχω πάει. Όμορφα είναι, αλλά νούμερο 1 από όλα τα άλλα. Γιατί είναι πολύ κοντά, είναι κοντινός προορισμός. Τσακ μπαμ, έχεις πάει και έχεις περάσει και ωραία και έχει να δει και πάρα πολλές ομορφιές κάποιος που θα επισκεφτεί. Προλαβαίνουμε να πάμε στον break με την Αίγινα. Προλαβαίνουμε. Ωραία, πάμε τότε ένα break. Δώσε ένα break να πάμε για Αίγινα. Την Αίγινα. Γιατί μου το κάνετε αυτό, γιατί μου βάζετε την επόμενη αγάπη μου μετά από το Michael Jackson, τον Γιάννη Κότσιρα και τον Marilyn Manson. Γιατί, γιατί. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί. Τι σχέση έχουνε, ότι είναι πιο ωραίοι άντρες, Εύα. Και οι πιο ταλαντούχοι. Εντάξει, πρώτα να πω. Ο Σάκης είναι... Ο Σάκης είναι ένα, είναι το κάτι άλλο, ο Σάκης. Ο κάθε καλλιτέχνης... Κάθε... Πόσο τυχερή είσαι! Εν τω μεταξύ πήγα να κάνω έτσι. Ναι, ναι, είδες, είδες τι τυχερή είσαι. Ε, παιδιά, συγγνώμη τώρα. Η δικιά μου έχει πρόβλημα μυοποίηση. Έχω προλάβει να αγγίξω το θείο! Κατάλαβες, αγγίζω το θείο! Το θείο! Από το γνωστό. Παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, με το Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Στο Λόκα Ρίπορτ, εδώ. Δεν το ακούω για το κάνω playback, ρε παιδιά. Μαζί με την Joint τη Σοκολάτα και το Σάκη Ρουβά τον κανονικό, ο οποίος... Όχι, δε... πιο πολύ μοιάζει με τη σοκολάτα, σωστά. Εγώ. Ο οποίος είναι στο χαλί και μας συνοδεύει έτσι αυτή την ωραία έρευνα που έχουμε διαλέξει σήμερα, σας πούμε, γιατί δεν θέλαμε σήμερα να πούμε πολιτικά ή κοινωνικά ή κάτι τέτοιο. Έχουμε εδώ πέρα το Σάκη, κοίτα εδώ, ναι. Χριστέ μου, δηλαδή. Νομίζω ότι το έχεις πιστέψει, ε. Μπορεί και τίποτα. Η παιδιά, δηλαδή, τι να σου πω. Βερμούδα. Βασίλη, θέλω να σου πω ότι γελάει όλος ο κόσμος μαζί σου. Λες και χίκτερο είναι. Δεν είμαι ωραίος εδώ έτσι. Καλά είμαι εδώ. Oh. Εκεί, σαν το Φωτεινούλη, ναι. Εκεί κάτσε. Εκεί κάτσε σαν το πρωταθλήμνας έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, εμείς δεν μπορείτε να πείτε. Σας έχουμε προειδοποιήσει για το τι πρόκειται να βλέπετε σε αυτή την εκπομπή. Εμείς νύπτουμε τα σκύρας. Πραγματικά, φύγε από εκεί, θα φας μπουνιά, ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά, πραγματικά σου μιλάω, παιδιά. Ήταν θέμα χρόνου να εκδηλωθεί στα μούτρα σου. Ουρί! Εσύ πίσω από την κάμερα, σταμάτα να λες τα δικά σου. Τα λέει, τα βλέπεις. Είναι... Μόνο αυτό σου λέω, γιατί θα έρθω εκεί, θα βάλω το Σάκη Ρουβά του Πειραιά να σε δει. Να σε διαλύσει ο Σάκη. Πήγαινε εδώ, σε παρακαλώ. Να πάω να το χτυπήσω. Στο Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Ουρί! Θα σταματήσεις να κάνεις τέτοια πλάνα. Ουρί! Να φουσκώσω μπράτσο. Ουρί, θα φας ξύλο, Να πάω να το καθαρίσω. Πήγαινε εδώ στο μία, πήγαινε εδώ σε παρακαλώ. Δώσ' του μία στο ουρί. Έρχομαι. Πραγματικά δηλαδή, παιδιά, το θέατρο του παραλόγου σε αυτή την εκπομπή. Να τον δει. Ειλικρινά, ναι, ήρθε ο Βασίλης, έχω στείλει το Βασίλη. Ή μήπως θέλει σε μένα. Πρόσεξε. Ναι.
ίδρωσε τα αυτή σου, ε. Μόνο αυτό σου λέω. Έλα κάτσε κάτω, Σάκη μου, να μας πεις την επόμενη. Καθάρισα όλα. Το επόμενο κάτω. Βλέπεις, ε. Πήγε ο άντρας, του διέλυσε. Ναι. Βλέπετε που η κάμερα πάει πάνω από δώσε είναι ζαλισμένο. Δώσε μου, σε παρακαλώ. Δώσε μου το countdown να τελειώνουμε. Το countdown θα το δώσω γι' αυτό. Λοιπόν, η top επικαιρότητα λοιπόν για το 2015. Ναι. Στο νούμερο 10 ήταν η λέξη. Βαρουφάκι στο νούμερο 1, το λέω από τώρα σίγουρα. Δεν είναι. Ούτε καν. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, στο νούμερο 1. Ναι. Όχι, στο νούμερο 1, καλά, τι λέω. Στο νούμερο 10. Η λέξη συμφωνία. Η οποία δεν επήλθε ποτέ εν τέλει. Η επήλθε, δεν επήλθε, δεν έχει σημασία. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Στο νούμερο 9 η λέξη ανασχηματισμό. Γελάνε και πέτρε. Στο νούμερο 8 το Capital Control, ένα νέο μέτρο το οποίο μέχρι πότε θα φύγει αυτή η ιδέα. Στο νούμερο 8 μου κάνει εντύπωση, το περίμενα σε ξέρω. Στο νούμερο 7 είναι ο σεισμός του Νεπάλ. Πιο πολύ και από τη συμφωνία και από τον ανασχηματισμό. Ναι. Ευτυχώς οι άνθρωποι μοιάζονται για τους συνανθρώπους τους. Στο νούμερο 6 η λέξη Grexit. Αυτή θα έπρεπε να είναι στο νούμερο 1, ρε παιδιά. Ελπίζουμε να μην φτάσει στο νούμερο 1, γιατί σημαίνει ότι θα έχουμε φύγει. Για μάλιστα. Να πάμε. Στο νούμερο 5 το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι. Είναι πρόσφατη η έρευνα, είμαι σίγουρη. Δεν γίνεται, πολύ. Κάτσε ρε φίλε. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Για πάμε παρακάτω. Ναι, στο νούμερο 4 και στη γίνεται όσο πάνε Χριστούγεννα μαζεύονται σπίτια του άνθρωποι, πατάνε κομπιούτερ, βλέπουν. Ποιο ξέρει. Για πε. Στο νούμερο 4 το ISIS, η ISIS. Ναι. Είναι η τρομοκρατική τέτοια ομάδα. Σωστά. Εντάξει, οκ. Okay. Στο 3 το Σαγλί Εμπό που φορούσε ωραία μπλουζίτσα. Ναι. Το περιοδικό. Στο νούμερο 2 η λέξη δημοψήφισμα. Και νούμερο 1 εκλογές. Εκλογές 2015. Τι να σημαίνει αυτό. Πίστευα ότι το νούμερο 10 που λέει συμφωνία, το νούμερο 9 ο ανασχηματισμός και το δημοψήφισμα, ότι θα ήταν σε πιο ψηλές. Με τον Ρούντολφ πίσω από την κάμερα. Περίεργο. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ καυτή έρευνα. Ήταν ωραία έρευνα. Και εντάξει, και για αύριο, παιδιά, για αύριο δεν φαντάζεσαι τι έχω ετοιμάσει. Δεν έχει φέρει το βιβλίο του Πίτη Παπαδάκου. Δεν μπορώ να το βρω, ρίγα με το πίτι. Θα το βρω όμως. Ναι. Μέχρι να το βρει, θα έχει αλλάξει και η χρονιά. Δεν θα έχει αλλάξει τα μάτια μόνο. Θα γίνει και 80 χρονών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είναι ολόκληρο χορευτικό, δεν έπρεπε να με επιθυμήσει. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, άστο. Ας μην το σχολιάσω αυτό το χορευτικό. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο στις 2 η ώρα. Πρώτα ο Θεός, μετά εμείς και μετά όλοι οι άλλοι. Θεού θέλοντος και μάται επιτρέποντος, στις 2 η ώρα να είστε εδώ συντονισμένοι. Μην χάσετε δευτερόλεπτο. Και μην χάσετε και το Σαββατοκύριακο. Όλα, μην χάσετε τίποτα. Έλα, τα λέμε αύριο, κοτσούνια! Υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, Θεέ μου, για να έκανα έστω μια πρόσφατη.